Μέσω του προγράμματος Τεχνομάθεια υλοποιείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Άρτας από μια ομάδα μαθητών και δύο εκπαιδευτικούς το έργο Επιτήρηση και Έλεγχος Πτηνοτροφικής Μονάδας μέσω ίντερνετ. Επιτήρηση και έλεγχος πτηνοτροφικής μονάδας μέσω ίντερνετ είναι το έργο που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Τεχνομάθεια στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της Άρτας. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στις σχολικές ομάδες να ασχοληθούν με τη μελέτη ενός τεχνολογικού θέματος, το οποίο να διακρίνεται για την πρωτοτυπία του, καθώς και για τη δυνατότητα εφαρμογής και πρακτικής αξιοποίησής του. Οι εκπαιδευτικοί Ιωάννης Δρύμας και Ηλίας Λάμπρου με μια ομάδα 8 μαθητών υλοποιούν το έργο το οποίο θα παρουσιάζουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το πρώτο Επαλάρτας συμμετέχει φέτος στο πρόγραμμα Τεχνομάθεια. Συμμετέχουν δύο τομείς, ο ηλεκτρολογικός και ο τομέας πληροφορικής. Τι θα φτιάξουμε φέτος, τι περιλαμβάνει δηλαδή το έργο μας. Φέτος κατασκευάζουμε ένα λογισμικό, ένα πρόγραμμα δηλαδή, το οποίο μπορεί να συνδέεται με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, είτε σε οικίες είτε σε βιομηχανικούς χώρους, και στη συνέχεια ελέγχει και παρακολουθεί όλες τις συσκευές που περιλαμβάνει αυτή η ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Συγκεκριμένα εμείς κάναμε μια εφαρμογή η οποία θα λειτουργήσει σε ένα πτηνοτροφείο, σε μια δηλαδή πτηνοτροφική μονάδα. Έχουμε κατασκευάσει μια πτηνοτροφική μονάδα σε μακέτα, έχουμε φτιάξει ένα πάνελ πάνω στο οποίο έχουμε όλους τους αυτοματισμούς που έχει μια πτηνοτροφική μονάδα και στη συνέχεια με έναν υπολογιστή συνδέουμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση με το πρόγραμμα που έχουμε κατασκευάσει. Το πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθεί οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σε αυτή τη μονάδα. Παράδειγμα, μπορεί να παρακολουθεί την θερμοκρασία, μπορεί να παρακολουθεί την υγρασία, το αν κάποια αντλία δουλεύει, το αν υπάρχει τροφή, ή μπορεί να μας ενημερώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όπως παράδειγμα κάποιος κινητήρας να έχει πάθει κάποια βλάβη. Υπάρχει ένας υπολογιστής ο οποίος μπαίνει μέσα στην πτηνοτροφική μονάδα σε τοπικό επίπεδο και αυτός ο υπολογιστής μας βοηθάει πάρα πολύ για να την παρακολουθούμε όταν βρισκόμαστε στο χώρο. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο υπολογιστής μπορεί αυτά τα δεδομένα να τα διοχετεύει στο ίντερνετ και κάποιος από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να κάνει την ίδια παρακολούθηση που κάνουμε και εμείς όταν βρισκόμαστε εκεί. Οι δυνατότητες του προγράμματος είναι βασικά τρεις. Η πρώτη δυνατότητα είναι η παρακολούθηση. Η δεύτερη είναι ότι το σύστημα δουλεύει σαν συναγερμός και αν συμβεί κάτι μπορεί σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και να είμαστε να έχουμε ηχητική ειδοποίηση. Και η τελευταία και η πιο μεγάλη δυνατότητα, την οποία μάλιστα σπάνια τη συναντάμε σε άλλα προγράμματα της αγοράς, είναι η καταγραφή. Το πρόγραμμα μπορεί να καταγράφει τα πάντα. Μπορεί δηλαδή να καταγράψει μια συσκευή πότε δουλεύει και πότε δεν δουλεύει στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να καταγράψει τη θερμοκρασία που υπάρχει μέσα στη μονάδα και πώς αυτή η θερμοκρασία διακυμαίνεται στη διάρκεια της ημέρας. Και να μας δώσει πολύτιμα στοιχεία τα οποία ίσως κάποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.